Όλα πάρα πολύ καλά. Ελπίζω συνεχίσει. Ελπίζω, ξέρεις, να συνεχίσει να πάει καλά. Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Ήταν μεν προγραμματισμένο. Το ξέρω, ξέρεις, εδώ και 9 μήνες που πηγαίνω έρχομαι, αλλά ήταν απρόσμενο, ξέρεις, με πήρε ο γιατρός. Το ακύρωσα, ξέρεις, ήταν η τρίτη φορά που τα κύρωνα. Και, ξέρεις, με παίρνει ο Αριστοτέλης, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή έρχεσαι ή πεθαίνεις. Και έτσι τελικά, ξέρεις, ήρθα. Δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορούσα... Ήθελα να κάνω πράγματα και δεν ήξερα μήπως μείνω. Ήθελα να πάω ταξίδι και φοβόμουν να μήπως μείνω, αλλά ταυτόχρονα να ξέρεις. Είναι αυτό το που έχεις την αφέλεια, ξέρεις, που λες, δεν θα πάθω τίποτα. Εντάξει, δεν έχω τίποτα τελικά. Και ξέρεις, μου λέγανε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρεις, το ότι μόνο στην ιδέα ότι θα βγαίνει η καρδιά μου έξω σε μηχανική υποστήριξη. Σε αυτό με τρέλανε. Δεν θεωρώ ένα κακό όνειρο αυτό που μου συνέβη. Το θεωρώ άγγιγμα Θεού. Ξέρεις, μου δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσω τη ζωή μου, να κάνω ένα restart. Έγινε... Κοίταξε, έγινε τεράστιο ξεκαθάρισμα, γιατί μιλάμε, για, ξέρεις τώρα, για κάτι σοβαρό. Υπήρξαν φίλοι οι οποίοι του ζήτησε αίμα και δεν τρέξαν να δώσουν αίμα. Και ξέρεις, ένας ταξιτζής, ένα παιδί, ξέρεις, ο οποίος με πήγαινε κάπου, πήγε την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων.